Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας έχουμε ενημερώσει από την αρχή, εκτός από τους δύο ποσφαιριστές από την ομάδα της Επισκοπής που μιλήσαμε στο δεύτερο ημίωρο, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα και άλλους ανθρώπους εδώ στην εκπομπή μας. Και μιλάμε για τον πρόεδρο των τμήματων υποδομών του Ρέθυμνο BC, τον κύριο Γιάννη Καλαϊτζάκη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Πέρα, καλησπέρα. Και τους αθλητές. Περίεργο λίγο έτσι είναι, να σας φέρουμε μια συνέντευξη. Γιατί. Έτσι λίγο. Και πέρυσι μιλήσαμε. Ναι, αυτό λέω. Και πέρυσι το ίδιο είχαμε πει. Αλλαγή ρόλου. Σωστά. Και θα έχουμε σε λίγο κοντά μας και τον προπονητή, τον κύριο Κώστα Μπαλάφα. Τον προπονητή των εφήβων. Μαζί μας ήδη έχουμε έναν αθλητή, το Τζαγκαράκι το Δημήτρη. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους δύο, το Λαγουδάκι τον Γρηγόρη και το Ζαμπετάκι τον Νίκο, μαζί με τον προπονητή τους, τον κύριο Κώστα Μπαλάφα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελειώνουν την προπόνηση. Έχουν τελειώσει, είναι καθοδόν, έρχονται. Το ξέραμε εξ αρχής ότι θα είναι στην προπόνηση και θα έρθουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο που έχει αρκετά να μας πει. Εντάξει, ο Δημήτρης λόγω μαθημάτων είχε πάρει ρεπό σήμερα. Ναι, παίρνει ρεπό, γιατί είναι αυτά τα γνωστά προβλήματα τα παιδιά της τρίτης λυκείου, έτσι αλλιώς κάνουν κάποιες προπονήσεις λιγότερες αναγκαστικά. Να πούμε ότι οι τρεις αθλητές οι οποίοι θα έχουμε σήμερα από το τμήμα το εφηβικό του Ρέθυμνο BC είναι και μέλη της αντρικής ομάδας. Κανονικά συμμετέχουν στις προπονήσεις, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Συμμετείχαν. Γιατί τώρα. Ναι, ναι, τώρα έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Ναι. Ξεκινώντας, κύριε Γιάννη, θα θέλαμε την άποψή σας γενικότερα για τη φετινή χρονιά. Πώς έχουν πάει φέτος τα πράγματα και στα τμήματα υποδομών του μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές και για τις υποδομές γενικότερα του Ρεθύμνου στο ποδόσφαιρο και θα θέλαμε και, όπως είχε πει και ο Βασίλης, να ασχοληθούμε και σε αυτό το κομμάτι με τον μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα όταν έχουμε μια ομάδα να πρωταγωνιστεί στην Α1 είναι πολύ σημαντικά τα τμήματα υποδομών της για να συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της χώρας. Δύο λόγια λοιπόν για τη φετινή χρονιά για τμήματα υποδομών του Ρέθυμνου BC, πώς έχουν πάει τα πράγματα, τις δυσκολίες που έχετε βρει, τις επιτυχίες που σίγουρα έχουμε πάρα πολλές και όλη την οργάνωση που υπάρχει τόσο καιρό από εσάς και τους προπονητές και όλο το τμήμα. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η ομάδα της, του Ρέθυμνο Cretan Kings είναι μαγνήτης, ναι, για τα νέα παιδιά, για να παίξουν μπάσκετ, να αγαπήσουν τον μπάσκετ, να έρθουν στο γήπεδο, να δουν παίχτες υψηλού επίπεδου και να έχουν έτσι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο. Η δική μας η προσπάθεια έτσι και αλλιώς εξ αρχής δεν εστιάζεται στο να έχουμε αποτελέσματα εντός εισαγωγικών. Μας ενδιαφέρουν να είναι τα παιδιά καλά, να περνάνε καλά, να παίζουν μπάσκετ, να μαθαίνουν σωστά μπάσκετ, να μαθαίνουν τις βασικές αρχές του αθλητισμού σωστά. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιοι από αυτούς σιγά σιγά ξεχωρίσουν, μπορούν να έχουν μια ευκαιρία παραπάνω, αυτοί την έχουν σε όλα τα επίπεδα, όπως τα τρία παιδιά που θα μιλήσετε σήμερα. Ναι. Μαζί τους είναι ανοιχτές οι πόρτες, είναι ανοιχτή η επικοινωνία. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα βέβαια σε καμία περίπτωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν θα γίνουν όλοι Λεμπρόν και Αντετοκούμπο, έτσι. Αλλά το ότι τα παιδιά αυτά θα μπορούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους με μια καλή επίδοση στον αθλητισμό είναι μεγάλο κίνητρο. Και εάν κάποιοι από αυτούς μπορέσουν να παίξουν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, αυτό θα είναι χαρά και ευχή για όλους μας. Σίγουρα αυτό που λέγαμε και με τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, το σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό. Είναι το πιο βασικό αυτό, νομίζω, και το να γίνουν και σωστοί άνθρωποι προς την κοινωνία, γιατί μέσα από αυτό το πρόγραμμα των υποδομών μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά.
Το πρώτο και κύριο είναι αυτό. Ναι. Το να είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να είναι χαμογελαστά τα παιδιά, να παίζουν τα παιδιά και να παίρνουν σωστές αρχές. Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει? Είπατε ότι είναι μαγνήτης η ομάδα του Ρέθμου Κρήτα Kings, αλλά σίγουρα δεν είναι μαγνήτης οι εγκαταστάσεις που έχει το Ρέθμο για τα παιδιά, και εννοούμε ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες με τα ανοιχτά γήπεδα. Το έχουμε και επισημάνει πάρα πολλά χρόνια τώρα, ότι δυστυχώς ενώ υπάρχει, έχει ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών και με τα σχολικά πρωταθλήματα τώρα, με αυτό που κάνει η ομάδα του Ρεθύμνου και όλα αυτές τις δραστηριότητες που γίνονται στο μπάσκετ, είχε ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών και στα τμήματα υποδομών και για τον Ρεθύμνο BC και γενικότερα. Πόσο εύκολο είναι αυτό να πείσετε τα παιδιά και τους γονείς να έρθουν κοντά σας και να κάνετε αυτό το έργο που κάνετε τόσο καλά? Τα παιδιά και τους γονείς δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα πείσουμε, ναι. Μάλλον δεν προσπαθούμε και καθόλου να τους πείσουμε, έρχονται μόνα τους, αγαπάνε τον μπάσκετ, αγαπούν όλη αυτή την προσπάθεια, αγαπούν τον αθλητισμό και μένουν εκεί. Το δύσκολο είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον αριθμό των παιδιών που έρχονται και στις απαιτήσεις των παιδιών οι οποίες, και των γονιών τους, οι οποίες είναι υψηλές και με το δίκιο τους. Δυστυχώς εκεί στερούμε και τα αθλήματα κλειστού τύπου υστερούν πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, αντικειμενικά αν το δει κανείς. Ένα κλειστό γυμναστήριο προσπαθεί να συγκεντρώσει και να ικανοποιήσει και να εξυπηρετήσει όλα τα αθλήματα. Το Αρκάδι, το Ρέθυμνο BC, την Ακαδημία, το Ρέθυμνο Φούτσαλ, τον ΟΠΕΡ, τον νέο ΟΠΕΡ, το Αρκάδι Βόλεϊ, εντάξει, βάλτε τα τώρα κάτω, μοιράστε τις ώρες. Μια ομάδα επαγγελματική στην Α1. Ναι, και έχουμε μια ομάδα επαγγελματική στην Α1, μια ομάδα στην Α2, μια ομάδα στην την ανδρική ομάδα του ΟΠΕΡ, το Ρέθινο Φούτσαλ, την ανδρική ομάδα της Ακαδημίας. Εντάξει, δεν γίνεται. Πάντως δεν βλέπουμε και κάποια βελτίωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι, γιατί το ξανασυζητάμε τώρα 3 χρόνια. Όλα αυτά τα παιδιά των ακαδημιών παίζουν μπάσκετ στο δεύτερο γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο, που είναι μισό γήπεδο τώρα. Που δεν είναι, για φανταστείτε, δεν μπορεί να κάνεις και προπόνηση. Η αλήθεια είναι, χωρίς να έχεις γήπεδο ολόκληρο. Γιατί ούτε αυτό που γινόταν παλιά, συγγνώμη που σας διακόπτω, με το κόψιμο του κλειστού σε 3 επίπεδα. Και δηλαδή, ακόμα γίνεται. Ναι, ακόμα γίνεται. Δηλαδή, μαθαίνουν τα παιδιά να παίζουν σε λάθος κατευθύνσεις, σε λάθος διαστάσεις, σε λάθος πράγματα, και μετά λέμε πώς να ανέβουν επίπεδο. Πώς θα γίνει? Βάλτε τώρα, βάλτε το τζαγκαράκι που είναι 2 μέτρα, ας πούμε, να πάει να παίξει το πρώτο γυμνάσιο που είναι μισό γήπεδο. Τι να τρέξει? Μέχρι να κάνει 2 βήματα έχει φτάσει στο καλάθι. Ναι, δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, και δεν βλέπουμε και στο θέμα αυτό που συζητούσαν για κάποιο κλειστό στα Περβόλια, δεν το δάμε ποτέ για κάποιο... Ακόμα το βλέπουμε. Ναι, μεγαλύτερο κλειστό... Είναι ένα πρόβλημα, εντάξει, γίνεται τώρα, ξεκινά τουλάχιστον τώρα ευτυχώς η προσπάθεια της ομάδας μέσα από το ασίστ, και να είναι καλά και το Ίδρυμα και ο Κωστής ο Ζομπανάκης, και φτιάχνουμε το... γήπεδο στους, τα 2 γηπεδάκια στους 4 μάρτυρες, και υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο, και θα μπορέσει δηλαδή και η πόλη να αποκτήσει 2 αξιοπρεπή ανοιχτά γήπεδα. Τουλάχιστον θα μπορούν να στεγαστούν τα τμήματα υποδομών, και επίσης θα μπορούν στο δεύτερο γήπεδο να ελεύθερα να αγωνίζονται, να παίζουν, να κάνουν το κέφι τους, την άφλησή τους, και οι ερασιτέχνες αθλητές, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες μπάσκετ της πόλης. Αλλά δεν αρκεί. Ναι. Αυτό δεν αρκεί. Και δεν είναι τώρα, κακά τα ψέματα, και το Μελίνα Μερκούρη δεν είναι το γήπεδο το οποίο αναλογεί και αξίζει σε μια ομάδα όπως είναι το Ρέθυμνο Κρήτα Kings. Σωστά. Και έχει βαρύνει, αλήθεια είναι, με όλα αυτά τα τμήματα που είπατε πριν, ότι και όλες αυτές τις ομάδες που έχουν συμμετέχει. Γίνεται τώρα, είμαστε ας πούμε σε ένα γήπεδο ευρασιτεχνίας. Ξέδρες πάνε και έρχονται. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις, δεν μπορείς να έχεις ένα γήπεδο κανονικό και το απλό. Αν ας πούμε αύριο η ομάδα πει ότι ναι ρε παιδιά, θα παίξω με Ευρώπη. Δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη με αυτό το γήπεδο. Λογοθέσεων είναι αυτό κυρίως. Είναι πολύ σημαντικό. Και το γήπεδο το οποίο είναι στα Περβόλια, που έχουμε, όποιος περνάει από εκεί πέρα βλέπει τουλάχιστον το σκελετό του γήπεδου να έχει σηκωθεί. Ναι. Αυτό τι, με αυτό τι γίνεται εκεί πέρα? Υποτίθεται τώρα θα προχωρήσει. Τι να πω. Υποτίθεται θα προχωρήσει. Και μιλάμε ότι αν αυτό προχωρήσει θα το δούμε να μπορεί να πώς να το πω,
να φύγουν μερικά αθλήματα κατά έναν τρόπο από το κλειστό για να πάνε εκεί. Θα κοιτάξτε να δείτε. Θα μοιραστούν, θα μπουν τα τμήματα υποδομών. Ναι. Έχουμε, για να είμαστε και δίκαιοι και να είμαστε και σωστοί, πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και στον Νίκο τον Προβιά για την στήριξη που κάνει κυρίως στα εργασιακά πρωταθλήματα. Το εργασιακό μπάσκετ και το εργασιακό βόλεϊ διεξάγονται επειδή ακριβώς υπάρχει ο Νίκος ο Προβιάς και το πανεπιστημιακό κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Αλλά και αυτό πρέπει να μπουν οι φοιτητές μέσα. Δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Το Ρέθυμνο έχει ανάγκη και από άλλους αθλητικούς χώρους. Ασφιχτιά το Ρέθυμνο. Και τα περβόλια που λέει ο λόγος να φτιαχτούν πάλι μπορεί εντάξει, να... Εντάξει, ας φτιαχτούν τα περβόλια, θα διορθωθεί η κατάσταση, θα ελαφρύνει το Μελίνα Μερκούρη, θα μπορούν να γίνουν δύο βελτιωτικές κινήσεις, θα γίνει πιο όμορφο γήπεδο και κυρίως θα είναι δύο γήπεδα μέσα στην πόλη. Είναι βασικό αυτό. Είναι βασικότατο. Και με, και με τα ανοιχτά, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, δηλαδή πώς βλέπουμε... Τα ανοιχτά μέχρι το Πάσχα θα είναι έτοιμα. Το Πάσχα δηλαδή θα μπορούν να μπουν και τα τμήματα... Ναι, τα ανοιχτά μέχρι το Πάσχα θα είναι έτοιμα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, βήμα-βήμα, για το... Ακούμε τουλάχιστον ευχαριστώ. Το κλειστό στα περβόλια δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ναι. Θα είναι και αυτό κάποιο Πάσχα, αλλά πιο Πάσχα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, Πάσχα θα είναι. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο θα δούμε από τη τμήματα υποδομών για το Ρέθυμνο, γιατί βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και γίνονται πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς. Κοιτάξτε, φέτος ας πούμε δεν κάναμε camp, ναι, παρότι είχαμε μεγάλη πίεση από τους γονείς και από τα παιδιά και το ήθελαν το camp και περνούσαν καλά και μάζευε πάνω από 200 παιδιά, αλλά φέτος δεν κάναμε camp διότι δεν χωράνε 10 καρπούς σε μια μασχάλη. Το κάναμε το πανευρωπαϊκό, εδώ δεν γινόταν να κάνουμε και το... Ναι, σωστά. Ναι, είχαμε φέτος το πανευρωπαϊκό, εντάξει, πέφτανε λίγο μαζεμένα στο... Ναι, δεν γινότανε, δεν είχαμε χρόνο, δεν μπορούσε το γήπεδο να τα αντέξει, να τα σηκώσει όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, ότι είναι και η ομάδα μέσα στο πανευρωπαϊκό βοήθησε πάρα πολύ, ναι, στην αλλά διεξαγωγή του... Δεν προσπαθούμε, αλλά δεν χωράνε όλα τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Ωραία. Τα τμήματα υποδομών του Ρέθυμνο BC, περίπου πόσα παιδιά αριθμούν αυτή τη στιγμή? Από τα προμίνι και junior μέχρι το εφηβικό είναι αυτή τη στιγμή περίπου 250 παιδιά. Πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και μιλάμε για αριθμό που αυξάνεται κάθε χρόνο. Μιλάμε για αριθμό που αυξάνεται κάθε χρόνο, γιατί και φέτος ας πούμε ήμασταν στα όρια. Μακάρι να είχαμε άλλες ώρες, μακάρι να είχαμε και άλλα τμήματα. Ναι. Και η ηλικία των παιδιών τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν στο μπάσκετ. 6-7 ετών μπορούν είναι να ακόμα ξεκινήσουν. Στο 6-7, έτσι. Ναι, 6-7 ετών μπορούν να ξεκινήσουν και 18. Ναι, για να ξέρω πότε θα κατεβάσω το Μιτσάρα κάτω. Τον αλλάξω, πάρει το ύψος. Τον αλλάξω λίγο από το. Αν πάρει το ύψος. Δεν χρειάζεται, γιατί το Μούντι δεν το βλέπεις τι κάνει. Ο Μούντι είναι πιο κοντός και από μένα και πατάει και. Περνάει πάνω από όλους. Μακάρι και ο Μίτσος να μπορέσει να πατάει και να βρεθεί εκεί πάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να τον αλλάξω τώρα το ποδόσφαιρο να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Πήρε και τα μπασκετικά του παπούτσια τώρα και είναι έτοιμος. Α, δούμε. Ωραία. Σιγά σιγά έρχονται και οι υπόλοιποι. Που λοιπόν, συμπληρώθηκε το καρέ που λένε. Ναι. Ήρθανε και οι υπόλοιποι. Έχουμε λοιπόν, ξεκινήσει με τον κύριο Γιάννη να λέμε τα πιο σημαντικά και τα βασικά. Τώρα ακούσουμε σίγουρα και τους πρωταγωνιστές. Πάμε στο αθλητικό κομμάτι των τμήματων υποδομών. Μαζί μας έχουμε, όπως σας είχαμε πει και εξ αρχής, τον προπονητή της εφηβικής ομάδας, τον κύριο Κώστα Μπαλάφα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και από μένα. Και συν του Τζαγκαράκη του Δημήτρη που προαναφέραμε πριν, έχουμε μαζί μας και τον Λαγουδάκη τον Γρηγόρη και τον Ζαμπετάκη τον Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Ωραία, οπότε δουλεύει το μικρόφωνο. Πάμε. Ήταν δοκιμή αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Συγχαρητήρια για ό,τι έχετε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε τις επιτυχίες σας, που σίγουρα νομίζω δεν είναι τόσο η βαθμολογική θέση της επιτυχίας στα τμήματα υποδομών, αλλά η προσπάθεια που κάνουν οι αθλητές και πόσο το χαίρονται και το αγαπάνε, αυτό που είπαμε και πριν με τον κύριο Γιάννη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον coach, τον κύριο Κώστα Μπαλάφα. Πώς είναι για σας η φετινή χρονιά? Αν όλα πάνε καλά, σίγουρα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε τις μαθαίνουμε και τις συζητάμε όλοι, αλλά στο κομμάτι της το αγωνιστικό σίγουρα θα είστε αρκετά ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, από αυτά που είδαμε κιόλας, και γενικότερα από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά όλη την ημέρα για να βρεθούν και στο γήπεδο να κάνουν την προπόνηση μαζί σας. Ναι, σίγουρα η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια των παιδιών είναι τεράστια,
που γίνεται καθημερινά, γιατί έχουν και πάρα πολλές υποχρεώσεις με το σχολείο και με τα φροντιστήριά τους, και να μην ξεχνάμε ότι είναι και οι τελευταίες χρονιές στο σχολείο. Σωστά. Οπότε ένας λόγος περισσότερο. Σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, όχι μόνο από το εφηβικό τμήμα, αλλά και από όλα, και από όλα τα τμήματα. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μεγάλη διάθεση. Βλέπουμε τα παιδιά να αγαπάνε το μπάσκετ, να αγαπάνε τον αθλητισμό, και εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα εφόδια, τόσο ώστε να ασχοληθούν με το κομμάτι που θέλουν τόσο πολύ. Είπαμε και πριν ότι σίγουρα Μαγνήτης είναι η ομάδα του Ρέθμου Κρήτα Kings, που φέρνει αρκετά παιδιά, αν έχει φέρει τόσα χρόνια, αλλά σίγουρα όσο περνάνε και τα χρόνια φέρνει ακόμα περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με το μπάσκετ για το Ρέθυμνο. Είναι αυτή η εικόνα που έχετε και εσείς από τα παιδιά που έχετε είτε στο εφηβικό είτε σε άλλα τμήματα, δηλαδή το ενδιαφέρον και η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, μήπως έτσι βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των παιχτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ρέθμου Κρήτα Kings? Σωστά, ισχύει αυτό. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά το να έχουν σαν στόχο και σαν όνειρο κάποια στιγμή να βρεθούν και αυτά σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι είναι και ο δικός μας στόχος αυτός, όχι μόνο ναι. των παιδιών. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος δεν είναι τόσο το να διακριθούμε, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, να βγούμε, να περάσουμε στο Final Four ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος, ο μεγαλύτερο επίτευγμα για εμάς τους προπονητές που ασχολούμαστε και γενικότερα για την ομάδα είναι να βλέπουμε παίχτες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομών της ομάδας να αγωνίζονται στην αντρική ομάδα και όχι μόνο να υπάρχουν και να είναι στη 12η, στη 13η θέση, ναι, να είναι παιδιά τα οποία θα είναι ο 6ος, ο 7ος και ο 8ος παίχτης της ομάδας. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή θα ήταν μια τεράστια επιτυχία για μας. Πώς ήταν για εσάς η συμμετοχή στο αγωνιστικό αυτό έτσι, πρόγραμμα της ΕΚΑΣΚ? Είδαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια και μια πολύ σπουδαία νίκη για την ομάδα σας. Γενικότερα όμως πώς τα πήγαν τα παιδιά σε αυτά τα παιχνίδια? Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Αποκλειστήκαμε σε λεπτομέρειες. Εντάξει, αυτό συμβαίνουν. Πέσαμε και σε ένα δύσκολο όμιλο. Ναι. Οπότε πεζόντουσαν ανάμεσα σε τις τέσσερις ομάδες να διεκδικήσουμε δύο θέσεις. Εντάξει, σταθήκαμε λίγο άτυχοι. Ίσως δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι σε κάποια παιχνίδια. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν καθίσουμε και βάλουμε κάτω, νομίζω ότι η χρονιά ήταν αρκετά καλή και έτσι όπως την περιμέναμε. Και συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Αν και το πρόγραμμα είναι δύσκολο, όπως είπαμε και πριν, και για τα παιδιά όσο περνάει και φτάνει προς το τέλος της χρονιάς, σίγουρα του σχολείου. Ναι, θα συνεχίσουμε. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Θα αφήσουμε σίγουρα τα παιδιά να χαλαρώσουν λίγο μετά το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και μετά ξεκινάμε πάλι δυνατά, με πολλή προπόνηση και δουλειά μες στο γήπεδο για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Ωραία. Θα πάμε και στα παιδιά, να πάμε βάση ύψους, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ο Τζογκαράκης ήρθε πριν, με περνάει και εμένα 2-3 κεφάλια, οπότε είναι πολύ ψηλό. 4. Εσένα περνάει 4. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τον Τζογκαράκη που είναι και λίγο περισσότερη ώρα από εδώ σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά του Λαγουδάκη και του Ζαμπετάκη, αλλά από όλους θα ήθελα τη γνώμη σας. Πώς είναι για σας αυτή η χρονιά που έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη, πώς σας φαίνεται εσάς? Όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά γενικότερα όλη αυτή η ατμόσφαιρα και με την μεγάλη ομάδα που και οι τρεις, από ό,τι ξέρουμε, έχετε συμμετάσχει σε προπονήσεις και έχετε δει τα πράγματα και από μέσα. Και τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε τόσο πολύ τον μπάσκετ και να συνεχίζετε με τον ίδιο ζήλο όλη τη χρονιά? Για μένα ήταν φέτος μια δύσκολη χρονιά, γιατί δίνω και παραλήνιες. Ναι. Και προσπαθούσα να συνδυάσω τον μπάσκετ μαζί με προπονήσεις. Κατάφερα να κάνω όλη την προετοιμασία με τον τρικό. Μετά αρέωσα λίγο στις προπονήσεις και πήγαινα πιο πολύ με την ηλικία μου. Και είμαστε εδώ. Εντάξει, δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four, τι θα κάνουμε. Αλλά κερδίσαμε σαν χημεία ομάδα, ήμασταν ωραία φάση ήταν. Πόσο εύκολο είναι, αφού μας το λες και για τις Πανελλήνιες, να είσαι και στις Πανελλήνιες και εννοώ να διαβάζεις και ο αθλητισμός? Νομίζω ότι
αν το δούμε στη διάρκεια των χρόνων και των αθλημάτων, υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλοι αθλητές που έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και στο σχολείο, και δεν πάει να πει ότι άμα είσαι καλό στο ένα δεν πρέπει να είσαι στο άλλο. Νομίζω ταιριάζουν και τα δύο συμβαδίζουν απόλυτα. Δηλαδή μπορεί να είσαι καλό και στα δύο. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για σένα και για τα υπόλοιπα παιδιά να το κάνετε αυτό, αφού σίγουρα το μπάσκετ είναι αυτό που αγαπάτε και θέλετε να το συνεχίσετε? Δεν είναι και τόσο εύκολο όπως νομίζουν κάποιοι, ναι. Γιατί απαιτεί πάρα πολλές θυσίες. Θυσιάζει ουσιαστικά ελεύθερο χρόνο και αναγκάζεσαι να κοιμάσαι πιο αργά, γιατί πηγαίνεις σε προπονήσεις και μετά διαβάζεις κιόλας και είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά άμα θες, τα καταφέρνεις όλα. Ωραία. Και για, και για το αγωνιστικό κομμάτι, πώς σου φάνηκε η φετινή χρονιά και η συμμετοχή σας αυτή? Καλά ήμασταν, απλώς σε κάποια μάτς δεν παίξαμε όπως. Βασικά κάναμε κάποιες ήττες που αξίζαμε κάτι περισσότερο, πιστεύω. Και αυτές μας στέρισαν την πρόκληση ουσιαστικά. Ωραία. Πάμε στο Λαγουδάκι, στο Ζαμπετάκι, όποιο παιδί θέλει πρώτο. Να μας πει και αυτό τη γνώμη του γενικότερα για τη φετινή χρονιά, πώς βλέπει από την πλευρά του τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η φετινή χρονιά ήταν επιτυχημένη, αν και δεν περάσαμε στο Final Four. Ναι. Καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια όλοι οι παίχτες στην ομάδα. Κυρίως εμείς που είχαμε, ήμασταν και στις προπονήσεις του αντρικού, που προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε ό,τι παίρναμε από τις προπονήσεις του αντρικού, προσπαθούσαμε να το μεταφέρουμε και στους συνομιλικούς μας, ώστε να, καταφέρουμε να τους πάμε και αυτούς ένα βήμα μπροστά. Και με ατελείωτες ώρες προπόνησης, θυσιών, όπως είπε και ο Δημήτρης στο διάβασμα, ώρες ύπνου, ξεκούραση, πιστεύω ότι καταφέραμε και βγάλαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο φέτος, αν και όπως τελικά αποδείχθηκε δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Ήταν, πιστεύω, μια επιτυχημένη χρονιά. Και μου έκανες πάσα για την επόμενη ερώτηση και θα σε ρωτούσε πώς είναι η εμπειρία σας και με την ομάδα του Ρυθμοκρατά Kings. Είστε τα παιδιά που είπαμε και πριν ότι έχετε πάρει μέρος. Πόσο ενθαρρυντικό είναι για εσάς για αυτό που κάνετε, να βλέπετε αθλητές που μπορεί στα προηγούμενα χρόνια να τους βλέπετε από την τηλεόραση, ή ξένους παίκτες που έρχονται σε μεγάλο επίπεδο και αγωνίζονται στην Α1 και κάνουν αυτές τις νίκες και τα παιχνίδια αυτά που κάνουν το Σαββατοκύριακο? Πόσο ωραίο είναι για εσάς αυτό που ζείτε και συμμετέχετε μάλιστα και παίρνετε και χρόνο από αυτό? Εγώ με τον Δημήτρη που ήμασταν και από πέρσι, αρχικά μας φάνηκε κάτι τελείως σαν όνειρο. Ναι. Φέτος ήρθε και ο Νίκος και προσπαθήσαμε όλοι μαζί να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από τις προπονήσεις με το αντρικό, να προσπαθήσουμε να ακούμε τους προπονητές που να μας δώσουν παραπάνω ερεθίσματα ώστε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τον μπάσκετ. Και θεωρώ ότι ήταν μια τρομερή εμπειρία που λίγοι παίχτες στην ηλικία μας μπορούν να έχουν, διότι πήραμε, εγώ με τον Δημήτρη είχαμε πάει και σε αποστολές με τη μεγάλη ομάδα, που αυτό μας ήταν μια τεράστια εμπειρία που παίξαμε με ο Δημήτρης με Ολυμπιακό και εγώ με Παναθηναϊκό. Κάτι τελείως πρωτόγνωρο που μας άρεσε, ήταν ένα όνειρο. Και προσπαθούμε μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε, να το μεταφέρουμε και στις ακαδημίες. Να προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα κάθε χρονιά και στις ακαδημίες. Το έχουμε καταλάβει από τη φωτογραφία που έχει στο προφίλ σου στο Facebook. Ο Βασίλης Παύλα Κερατούκλης τα ξέρει όλα αυτά, είναι πρώτος σε αυτά. Και πάμε και στο Νίκο, την άποψη τη δική σου για τη φετινή χρονιά. Εντάξει, φέτος μπορεί να μην καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, στο Final Four, αλλά πιστεύω ότι αποκτήσαμε μεγάλη χημεία σαν ομάδα, παρόλο που καταβάλαμε όλοι τεράστια προσπάθεια. Και πιστεύω ότι γίναμε αυτό που είπα, είχαμε μεγάλη χημεία και γίναμε ομάδα. Υπήρχαν σίγουρα και αποτυχίες σε κρίσιμα μάτς που μας στέρισαν ίσως και την πρόκριση, αλλά πιστεύω ότι αυτά έγιναν απλά για να βελτιωθούμε. Δηλαδή του χρόνου θα υπάρχουν σίγουρα και χρονιές, είτε μετά που θα φύγουμε από εδώ από τις ακαδημίες, θα υπάρχουν και χρονιές που πάλι θα υπάρχουν αποτυχίες, επιτυχίες κτλ. Αυτός είναι ο αθλητισμός και είναι ωραίο να είσαι συνειδητοποιημένος, αλλά πραγματικά όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι το πιο σημαντικό είναι να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι υγιής και να βγαίνεις από το παιχνίδι υγιής. Και στη συνέχεια βέβαια, εντάξει, πάντα σκέφτεσαι και ειδικά στην ηλικία σας την ήττα λίγο παραπάνω και την νίκη ακόμα παραπάνω, αλλά ή την πρόκριση, όποια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά το πιο σημαντικό είναι να είστε υγιείς και να πετυχαίνετε και να κάνετε αυτό που αγαπάτε πολύ, δηλαδή να παίζετε μπάσκετ
και άλλα παιδιά όπως είναι στην ηλικία σας. Η αλήθεια είναι, θα σας ρωτούσα τώρα τι όνειρο έχει ο καθένας, τι έχει σκεφτεί με τη συμμετοχή του στη μεγάλη ομάδα, πώς το βλέπει, έχει σαν όνειρο να εδραιωθεί ας πούμε στο Ρέθμο Κρέτα Kings, έχει σαν όνειρο να κάνει κάτι παραπάνω? Σίγουρα τα ενδάλματά σας είναι πολλά, το ελληνικό μπάσκετ είναι αρκετά ψηλά στην Ευρώπη γενικότερα και σίγουρα θα έχετε και εσείς ανθρώπους και αθλητές που τους βλέπετε και μέσα στο γήπεδο, αφού και οι δύο όπως είπατε έχετε πάει και σε αποστολές με Ολυμπιακό και Παθναϊκό. Τι είναι λοιπόν αυτό που σας δίνει το κίνητρο από εδώ και πέρα για να δουλεύετε ακόμα πιο σκληρά, για να έχετε όνειρα μπροστά σας? Και ποιο είναι αυτό, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας, δεν είναι κακό να το πούμε. Σαφώς το κίνητρό μας είναι οι επιτυχίες. Δηλαδή, βασικά είναι και οι επιτυχίες, αλλά και να περνάμε καλά με τους συμπαίκτες μας. Δηλαδή, να κάνουμε την πλάκα μας τις ώρες που πρέπει, να είμαστε συγκεντρωμένοι τις ώρες που πρέπει, να δουλεύουμε τις ώρες που πρέπει. Και μέσω όλων αυτών να πετύχουμε κάπου. Και κάποια στιγμή να βρεθεί σε μεγάλο επίπεδο. Γιατί νομίζω αυτό είναι όνειρο κάθε παιδιού. Ναι, είναι όνειρο, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς. Εννοείται. Μα δεν πρέπει να σταματήσει να ονειρεύεσαι και να δουλεύεις. Τα υπόλοιπα παιδιά, από αν κρίνω, δεν έχω δει τη φωτογραφία στο προφίλ που λες εσύ. Αλλά σίγουρα. Παπά. Με τον παπά. Να μαρκάρει τον παπά. Εντάξει, μακάρι να μοιάζει σε μερικά πράγματα του παπά, όχι σε όλα, από ό,τι ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το όνειρό μου εμένα από πάντα, από μικρό παιδί, από τότε που γνώρισα τον μπάσκετ, ήταν να γίνω επαγγελματίας, να πάω να προσπαθήσω να καταφέρω πράγματα μέσω του μπάσκετ. Τώρα που έχω ωριμάσει ουσιαστικά λίγο και βλέπω τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, ξέρω ότι αυτό απαιτεί τεράστια προσπάθεια που είμαι διατεθειμένος να καταβάλω. Βέβαια είναι και το σχολείο στη μέση, το οποίο είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Που πρέπει να του δίνουμε και αυτού την απαραίτητη προσοχή. Σωστά. Ώστε να καταφέρουμε και στους δύο τομείς. Σωστά. Δημήτρη. Όχι, ναι, Δημήτρη, σωστά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το κάθε παιδί έχει πολλές φιλοδοξίες, οράματα γενικά, και έτσι και εμείς, επειδή αγαπάμε και τον μπάσκετ πιο πολύ από ό,τι άλλο, θέλουμε και εμείς να εδραιωθούμε κάπως, αλλά αυτό απαιτεί πολλή δουλειά, ώρες προπόνησης, πολλές θυσίες, ειδικά όταν δεν έχουμε και σχολείο, άμα ας πούμε εγώ μετά τις Πανελλήνιες ας πούμε πρέπει να φουσιωθώ περισσότερο άμα θέλω να συνεχίσω. Ναι. Και ιδάλματα έχετε σίγουρα στην ηλικία σας. Από την ομάδα μας θα μας πείτε. Από την ομάδα μας. Ένα ίδαλμα που έχουν όλοι και έχουμε και εμείς και χαιρόμαστε που τον έχουμε στην ομάδα χρόνια είναι γνωστό. Έχει παίξει, έχει πάρει Ευρωλίγκα. Έλληνας. Ναι, ναι. Κάπτεν. Ναι. Για τα... ναι. Εμένα μ' αρέσει περισσότερο ο Χριστοδούλου. Ο Ανδρέας. Ναι. Είναι και κοντά στην ηλικία σου λίγο και μπορεί να τα λέτε πιο, ξέρεις, ναι. Ο Χάρης θεωρείται μεγάλος. Παππούς θεωρείται βάσει τόσες ομάδες που έχουν παίξει. Είναι πολύ κακό αυτό γιατί είμαστε η ίδια ηλικία και όποτε είμαστε μαζί μας λένε, του φωνάζουν πολύ, λες και είναι 35 χρονών, αλλά ή 40 τέλος πάντων. Με τον κότς υπάρχουν κόντρες γενικότερα, γιατί όλα καλά τα λέτε, αλλά πάντα υπάρχουν για να βγει ένα αποτέλεσμα και μεταξύ σας, στο αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει και πίεση, υπάρχει και στρες, υπάρχουν και φωνές για να βγει το καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι όλα ρόδινα στον αθλητισμό. Και θα ήθελα να μου πείτε και το κλίμα πώς είναι μεταξύ σας και η συνεργασία σας και αν ο κότς τον ξέρουμε πιο παλιό λίγο όπως αγωνιζόταν, δεν νομίζω να σας έκανε καμία κόντρα γιατί ήταν πολύ καλός, οπότε δεν ξέρω αν μπαίνει σε διαδικασία να κάνετε και κόντρα σε μερικά πράγματα. Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν μπορώ πλέον. Στοιχήματα, τίποτα πέφτουν με τα παιδιά εδώ. Γενικά, όποιοι έρχονται με τις ακαδημίες, όλο και κάποιο στοίχημα βάζουν με τους αθλητές τους. Αν κερδίσουμε, θα κάνω αυτό ή οτιδήποτε. Όλο και κάτι υπάρχει κάθε μέρα όταν είμαστε λίγο πιο χαλαρά στις προπονήσεις. Να φανταστώ ότι χάνετε συνέχεια έτσι. Όχι. Έχω καλούς παίχτες πλέον. Έχω καλούς παίχτες, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο για έναν προπονητή. Να χάνει από αυτό που δημιουργεί, από αυτούς τους παίχτες που δουλεύει. Ισχύει. Εσείς, πώς ήταν το κλίμα τη φετινή χρονιά? Είχατε πειράγματα, είχατε εντάσεις, είχατε πράγματα. Αυτό είναι ωραίο στον αθλητισμό, μέχρι ένα όριο βέβαια. Εντάξει, δεν υπήρχαν και πολλές εντάσεις. Και όσο υπήρχαν, ας πούμε, ήταν για το καλό μας βασικά, για να βελτιωθούμε εμείς και όχι τίποτα άλλο. Σας συμπαθεί πολύ ο coach, μάλλον. Και ναι, είναι και ήρεμος ο coach, δεν φωνάζει πολύ, εντάξει. Υπάρχουν δύο-τρία έτσι,
πώς να το πω, προπονητές που και καμιά φορά και των υποδομών έχουν κίνητρο και ο κάθε προπονητής έχει να μοιάσει σε κάποιον μεγαλύτερο και βλέπουμε στο μπάσκετ ότι υπάρχουν και 2-3 είδη προπονητών. Τους Μελτζανί που έχουν βγάλει τώρα τελευταία και τον ομάζουν όπως Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς και Πασκουάλ που έγινε λίγο σήμερα από ό,τι είδαμε και κάποιους άλλους και τους πιο ήρεμους. Οπότε νομίζω και οι προπονητές έχουν εντάξει, πάντα τα ιδάλματά τους και θέλουν να ανεβάσουν επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι. Στα τμήματα υποδομής, εντάξει, οι προπονητές είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Δεν μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες δηλαδή, του πρωταθλητισμού που έχουμε από τους μεγάλους. Όχι, απλά δηλαδή έχεις να κάνεις με εφηβεία και είναι, δεν είναι το ότι πιο εύκολο νομίζω αυτό το κομμάτι. Σίγουρα είναι δύσκολο να διαχειρίζεις την εφηβεία. Ξέροντας όλους τους προπονητές, δηλαδή το τμήμα των υποδομής, ειδικά της δικιάς μας ομάδας του Ρεθμού MBC, είναι πολύ ήρεμοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, δεν τους έχω δει ποτέ Μελιτζανί που λένε. Εντάξει, Μελιτζανί είναι το μεγάλο επίπεδο. Ωραία. Το θετικό ναι. είναι να πούμε ότι πέρα από το ότι εντάξει, είναι πολύ καλοί αθλητές, έχουμε να κάνουμε και με πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό είπα και για το σχολείο. Συνέντευξη ότι ναι, πρώτο στόχο στο σχολείο και μετά το αθλητισμό. Δεν έρχονται εδώ πέρα να μας πούνε αν εγώ πήγα στην ομάδα του Ρεθνού Κρήτα Κίνγκς, έχω γίνει επαγγελματίας, έχω σηκώσει μια μύτη μέχρι εκεί πάνω όπως κάποιοι αθλητές σε άλλα αθλήματα, α το πούμε έτσι. Βλέπουμε πολύ συνειδητοποιημένα παιδιά τα οποία κοιτάνε και πρώτα απ' όλα το σχολείο τους και μετά τον αθλητισμό. Και ό,τι τους βγει στον αθλητισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι η υπομονή είναι το πιο βασικό πράγμα. Το βλέπετε και παιδιά στην ηλικία σας λίγο μεγαλύτερα που πρέπει να κάνουν αρκετή υπομονή, να μην πάρουν χρόνο συμμετοχής για να είναι και στις μεγάλες ομάδες. Δεν είναι το πάνω να είσαι σε μια μεγάλη ομάδα. Και αυτό το είχαμε συζητήσει κάποτε με ένα προπονητή εδώ στο στούντιο. Ότι βλέπουμε νεαρά παιδιά να πηγαίνουν να στελεχώνουν μεγάλες ομάδες, αλλά να μην σηκώνονται από τη 12η, 14η θέση ποτέ. Από την καρέκλα, ούτε καν συμμετοχή. Οπότε δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό να πεις ότι συμμετέχω σε μια μεγάλη. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς, αλλά να παίρνεις και το χρόνο σου και να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Coach, ποιο άλλο τμήμα έχετε πέρα από το εφηβικό? Έχω και το παιδικό Β. Ηλικίας? Ηλικίας είναι από 12, 13 μέχρι 15. Α, ωραία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ένας coach να αλλάζει τη συμπεριφορά του μέσα σε λίγες ώρες και να μπορεί να προπονήσει εφηβικό με... Εντάξει, η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο, είναι γιατί πολύ δύσκολο. Αλλιώς πρέπει να συμπεριφερθείς σε μικρότερες ηλικίες, όσο μεγαλώνεις. Πολύ δύσκολο. Τα παιδιά εδώ πλέον θεωρούνται άντρες, δεν είναι... Εννοείται, ναι. Είναι, λες και μιλάς σε άντρες, οπότε... Είναι λίγο δύσκολο, εντάξει, με προσπάθεια και σωστά. Με θέληση, ναι. Σωστά. Ναι, όλα γίνονται. Ωραία. Όλα γίνονται. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Για να γίνεις προπονητής πλέον ακαδημιών πρέπει να έχεις βγάλει και ψυχολογία. Εγώ έτσι πιστεύω. Ισχύει έτσι. Αυτό. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Εκτός από προπονητής πρέπει να είσαι και ψυχολόγος, δάσκαλος, ναι, γονέας. Γονέας, τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Από πάνω από τα παιδιά. Τα αυτό μικρά ισχύει. Μικρά ποιος τα έχει? Τα 6-7. Ηλικίας. Είναι ο Αντώνης Ονταλιάνης μαζί με τον Δημήτρη τον Τζαρουχά. Ωραία. Ωραία. Πρόεδρε, μας ακούτε? Μας ακούτε? Πού? Ένα παιδί που θα έρθει στις ακαδημίες μπορεί να επιλέξει προπονητή. Ο γονέας του μπορεί να επιλέξει προπονητή σε ένα παιδί που θα έρθει στις ακαδημίες. Όχι, για πλάκα το κάνω τώρα αυτό και αυτό. Εγώ άμα φέρω το παιδί μου δεν μπορώ να επιλέξω σε ποιο προπονητή μπορεί να πάει. Ή όχι. Θα πάει ανάλογα που θέλει η ακαδημία που έχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να το κάνει αν το παιδί σου θα παίξει στο 2K. Τι είναι αυτό? Ατομικό άθλημα. Είναι ηλεκτρονικό. Αν θέλεις, αυτό κύριε Γιάννη είναι το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι προπονητές, γιατί λίγο γνωρίζω, με τους μπαμπάδες και με τους γονείς. Είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να το συζητήσει και ο κύριος Μπαλάφας. Σε εμάς. Αλλά... Και αυτό πρέπει να το έχετε και εσείς. Στο μπάσκετ, όχι, νομίζω είναι λίγο διαφορετικό. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει, αλλά θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό και οι γονείς πλέον έχουν αντιληφθεί και τους το κάνουν σαφέστατο και οι προπονητές ότι δεν έχει να κάνει. Άλλωστε, η φιλοσοφία και ο τρόπος που γίνεται η προπόνηση στο Ρέθυμνο BC είναι ενιαίος. Όποιος προπονητής και ναι. Σωστά. Σαφώς κάθε προπονητής έχει τα συν και τα πλην. Τις παραστάσεις του, τη μεταδοτικότητά του. Τη μεταδοτικότητά του, τα πάντα, αλλά το χαρακτήρα του. Άλλος είναι πιο φωνακλάς, άλλος είναι πιο ήρεμος. Σωστά. Είναι, ο καθένας χτίζει τη δική του την προσωπικότητα. Αλλά το πλάνο είναι ένα ίδιο. Αλλά η προπόνηση, η προπονητική φιλοσοφία είναι ενιαία. Και το μπάσκετ που θα παίξουν. Τώρα από εκεί και πέρα τα παιδιά πώς θα προσπαθήσουν. Άλλος μπορεί να παίξει καλά, άλλος λιγότερο καλά. Αλλά αυτό για μας δεν έχει καμία σημασία πραγματικά.
Ναι. Γενικά δεν ελεγνόμαστε με το αποτέλεσμα. Ναι, εγώ το είπα περισσότερο για πλάκα το, για να ναι. πειράξει τον Ταλιάνη και τον Τζαρουχά γι' αυτό. Δεν κινδυνεύει. Ο Δημήτρης Τζαρουχάς δεν έχει ακόμα τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι ακόμα πατέρας. Όταν θα γίνει, θα το δούμε. Ο Ταλιάνης έχει γίνει. Ο Ταλιάνης έχει κόρη προς το παρόν, οπότε δεν κινδυνεύει το κορίτσι. Δεν κινδυνεύει να πέσει στα χέρια του. Βλέποντας. Το μικρό μπαλάφα έχουμε στα υπόψη, αλλά ας πούμε για παράδειγμα ο Σωτήρης, ο Γιουλέας, δεν κάνει προπόνηση με τον πατέρα του, κάνει με τον Κώστα τον Μπαλάφα. Του Γιάννη αυτό, Γιουλέα. Είναι... αυτό είναι το σωστό. Και του Πέτρου του Πολοπετράκη τώρα τα παιδιά θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό πήγα να πω τώρα, να αναφέραμε τους προπονητές. Τους αναφέραμε με τελειώσαμε με ωραίο τρόπο. Δεν πρόλαβα να κάνω την ερώτηση. Τους είπαμε όλους. Ναι, δεν ξεχνάμε κάποιον. Είναι όλοι. Ωραία. Όχι, είμαστε. Το βασικό είναι ότι αισθανόμαστε και είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παρέα. Εμείς θέλουμε να περνάμε καλά. Να είναι τα παιδιά καλά, αν είναι τα παιδιά καλά, όλα, ναι, αν είναι χαρούμενα τα παιδιά, όλα τα άλλα διορθώνονται. Τώρα τα αποτελέσματα, εντάξει, δεν... Έτσι δεν είναι ο αθλητισμός. Καλά το κάνουν τα παιδιά και έχουν αυτό σκοπό και στεναχωριώνται και νευριάζουν και όταν χάνουν και όταν βγαίνουν εκτός στόχων, αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό σκοπός. Σε αυτές τις ηλικίες τώρα, συμπλήν... Σωστά. Μια νίκη, πολλά μπορούν να συμβούν, πολλά μπορεί να συμβαίνουν, δεν χάλασε ο κόσμος. Το θέμα είναι να περνάνε συνολικά καλά και να το ευχαριστούνται. Και μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το ASSIST, το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από την ομάδα του Ρέθυμνο Κρέτα Kings. Αυτό έχει βοηθήσει αρκετά τους, τα τμήματά μας, δηλαδή έχουν γυρίσει πολλά παιδιά στο μπάσκετ. Κοιτάξτε, και το ASSIST βοηθά τα τμήματα υποδομών και τα τμήματα υποδομών βοηθούν το ASSIST. Γιατί το ASSIST ξεκίνησε και στηρίχθηκε στα παιδιά τα οποία έπαιζαν ήδη μπάσκετ και αγαπούσαν τον μπάσκετ μέσα από το Ρέθυμνο BC και οπωσδήποτε φέρνει όλο ένα και περισσότερα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι τώρα τελειώνει το εφηβικό, τελειώνει και το παιδικό, ξεκινάνε αμέσως τα πρωταθλήματα παμπέδων, μίνι, προμίνι. Όταν με το καλό θα έχουμε και τα γηπεδάκια των 4 Μαρτύρων, θα κάνουμε και εμείς τα δικά μας τα τουρνουά εδώ, έτσι ώστε τα παιδιά να παίρνουν περισσότερες εμπειρίες και παιχνίδια και πάει λέγοντας. Τέλεια. Ωραία. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δώσετε το παρόν στη σημερινή εκπομπή Sport Monday. Είναι χαρά μας να μιλάμε για υποδομές, το έχουμε ξαναπεί, και για το ποδόσφαιρο έχουμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές, αλλά και για το μπάσκετ και για όλα τα αθλήματα είναι καλό να μιλήσουμε για τις υποδομές. Είναι το μέλλον του Ρεθύμνου. Και αφού έχουμε τόσο πολύ αθλητισμό στο Ρέθυμνο, μακάρι και σε λίγα χρόνια να μιλάμε και για μεγάλες εγκαταστάσεις και πολλά γήπεδα και να μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και καλό υπόλοιπο με τις χρονιάς μέχρι το καλοκαίρι. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε.